Και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα ribeye στο τηγάνι με τον τέλειο τρόπο. Θα σας δείξω όλα τα μυστικά για να ψήσετε μία μπριζόλα. Πατατούλες, καρότα και μία σάλτσα με κρέμα βαλσάμικο και πορτοκάλι. Πολύ απλά, σε 20 λεπτά θα έχουμε τελειώσει. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το μοσχαρίσιο ribeye με γλυκόξινη σάλτσα θα χρειαστούμε. Για τις μπριζόλες, 3 κιλά μοσχαρίσιο ribeye, αλάτι, πιπέρι, 4-5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 100 γραμμάρια βούτυρο, 2 σκελίδες σκόρδο, 2-3 κλωναράκια θυμάρι και 2-3 κλωναράκια δενδρολίβανο. Για τη σάλτσα, 1 με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κρεμμύδι, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 1 κουταλάκι του γλυκού βούτυρο, 200 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, 1 πρέζα μπούκοβο, 100 γραμμάρια κρέμα βαλσάμικο παν, 400 γραμμάρια καρότα, αλάτι και πιπέρι. Για τη γαρνιτούρα, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κιλό πατάτες baby βρασμένες, αλάτι, πιπέρι, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη και 1 κουταλάκι του γλυκού βούτυρο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να ασχοληθούμε με την μπριζόλα. Θέλω να τηγάνει πάνω στη φωτιά να αρχίζει να καίει, εδώ. Και πάμε δίπλα στην μπριζόλα μας. Ουσιαστικά έχω πάρει το κρέας μου εδώ πέρα και βλέπετε που χωρίζει το κρέας από τα κόκαλα. Δεν θα κάνω τίποτα παραπάνω από το να κόψω αυτό το σημείο εδώ. Εδώ, τίποτα. Εδώ πέρα είναι το κόκαλο. Πολύ απλά, βλέπετε, χωρίς ιδιαίτερες κινήσεις. Χωρίζουμε το κρέας και αυτό είναι το κομμάτι που βλέπετε εδώ πέρα. Είναι το λεγόμενο ribeye, αυτό το πολύ ακριβό κομμάτι που παίρνουμε, γιατί μετά από το φιλέτο είναι το πιο μαλακό κομμάτι που μπορούμε να πάρουμε στο μοσχάρι. Λοιπόν, θα κόψω, κοιτάξτε εδώ, μία, δύο, κοιτάξτε τι ωραίες που είναι. Και συνεχίζω με αυτές τις τρεις υπέροχες μπριζόλες. Αλάτι και από τις δύο πλευρές. Επειδή είναι τόσο premium το κομμάτι κρέατος, δεν χρειάζεται να βάλουμε πολλά υλικά. Άμα πάρουμε κάτι τόσο ακριβό, συνήθως θέλει μόνο αλάτι και πιπέρι για να γίνει νόστιμο. Αυτά που χρειάζονται πολλά υλικά είναι αυτά που έχουν λιγότερη ποιότητα. Οπότε αλάτι, πιπέρι και ελάχιστο λαδάκι. Όχι γιατί χρειάζεται λάδι για να ψηθεί η μπριζόλα, ίσως για να βοηθήσει να κάνει το πρώτο σβήσιμο πάνω στο τηγάνι και να βγάλει τα δικά του λιπαρά. Οπότε ρίχνουμε και το λαδάκι ίσα-ίσα. Και πάμε για το τηγάνι. Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι? Είσαι έτοιμος? Ναι. 100%. Ναι. Φύγαμε δηλαδή. 3, 2, 1. Εδώ. Δεν το έχω. Τι δεν το έχεις? Δεν παίζει, δεν το ξανακάνω. Λοιπόν, 1, 2, 3. Τώρα, όση ώρα γίνονται οι μπριζόλες μας, εμείς αρχίζουμε να ετοιμάζουμε τη γαρνιτούρα μας. Καθαρίζω τα καρότα, εδώ. Καταλαβαίνετε, εδώ πέρα δεν είμαστε τόσο μεγάλη παραγωγή που να έχουμε και άνθρωπο να καθαρίζει τα καρότα. Πρέπει να τα καθαρίσω εγώ και αυτά. Τα καρότα δεν τα έχω βράσει, γιατί θα τα ψήσω μέσα στη σάλτσα. Αυτό που έχω βράσει είναι μόνο τις πατατούλες baby, γιατί παίρνουν παραπάνω ώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την μπριζόλα. Και ήρθε η ώρα να τη γυρίσουμε, νομίζω. Πώς τη βλέπετε? Αυτό είναι το χρώμα που πρέπει να πάρει. Το βλέπετε? Και γυρνάμε μία φορά την μπριζόλα. Δυναμώνω ξανά λίγο τη φωτιά για να πάρει λίγο ωραίο χρώμα και από την άλλη πλευρά. Γιατί και από τις δύο πλευρές θέλουμε να πάρει ωραίο χρώμα. Τώρα, ξαναγυρνάω πίσω τα καρότα μου. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Θα το κόψω στα 4, να κόψω και το περισσότερο πράσινο ποντάκι. Και είναι ωραίο να κρατήσετε λίγο να φαίνεται ότι είναι ωραία καροτάκια. Τέλεια. Εδώ και εδώ. Και το μόνο που χρειάζεται είναι ουσιαστικά λίγο να τα αναζωογονήσουμε. Λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, λίγο ελαιόλαδο. Τέλος, έτοιμη η γαρνιτούρα μας. Λοιπόν, πώς τα βλέπετε? Μια χαρά. Οπότε πρέπει να σβήσουμε το τηγάνι με λίγο βουτυράκι, να δώσουμε παραπάνω λίπος και να δώσουμε τώρα τη γεύση. Οπότε θέλουμε βουτυράκι. Παίρνουμε μια ωραία κουταλιά βούτυρο, εδώ. Θέλουμε καλό ποιοτικό βούτυρο. Βάζουμε στην άκρη. Έχω 2 σκελίδες σκόρδο, εδώ. Μαζί με το βούτυρο και φυσικά αρωματικά. Τα αρωματικά που σας αρέσουν θα τα ρίξετε. Εγώ έχω λίγο θυμαράκι και λίγο δεντρολίβανο που μου αρέσουν. Τώρα μπορείτε να ρίξετε και ρίγανη και φασκόμηλο, ό,τι σας αρέσει. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι να πάρω τα μυρωδικά και ουσιαστικά να τα ανακατέψω μαζί με το βούτυρο. Έτσι το βούτυρο μου γίνεται αρωματικό και με αυτόν τον τρόπο ψήνουμε σιγά σιγά. Βλέπετε πόσο πολύ προσέχω και πόσο πολύ ψήνω το κρέας μου.
Και ουσιαστικά θέλω να πάει η θερμοκρασία από έξω προς τα μέσα. Τώρα ήρθε η ώρα να ξεκουράσουμε το κρέας μας. Θα πάρω ένα πιατάκι εδώ. Βάζω μία μπριζόλα, δύο μπριζόλες, τρεις μπριζόλες και μαντέψτε. Αυτό το υπέροχο βούτυρο θα το ρίξω από πάνω, γιατί είναι αρωματικό, θα κρατήσει ζουμερές τις μπριζόλες όση ώρα θα ξεκουράζω τις μπριζόλες μου. Τώρα καθαρίζω λίγο το τηγάνι εδώ. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα για τη σάλτσα μας. Και ξεκινάω με το κρεμμύδι. Και φρέσκο κρεμμυδάκι να βάλετε, πάλι ωραία θα γίνει. Θα έχει έτσι μια διαφορετική υφή. Θέλω ελάχιστο λαδάκι. Ίσα-ίσα να βοηθήσω το κρεμμύδι να ψηθεί. Εδώ. Να καραμελώσει. Πέφτει μέσα το κρεμμύδι. Εδώ. Και μία σκελίδα σκόρδο. Επίσης λεπτές φετούλες. Εδώ. Τέλεια, μην φοβάστε, το χοντροκόψαμε το σκόρδο. Αλλά θα λιώσει μέσα στη σάλτσα, θα δώσω όλα τα αρώματα. Κανείς δεν θα καταλάβει ότι έχει σκόρδο μέσα. Σε περίπτωση που δεν σας αρέσει το σκόρδο. Και βέβαια, οπωσδήποτε όταν ξεκινάμε μία σάλτσα, πρέπει να βάλουμε μπόλικο θυμάρι. Εδώ. Τέλεια. Και επειδή θα κάνω μία σάλτσα που θα σερβίρω το κρέας μου μαζί, πρέπει οπωσδήποτε να δώσω και μία γεύση στη σάλτσα μου που να έρχεται κοντά με το κρέας. Γι' αυτό το λόγο θα προσθέσω και λίγο βούτυρο. Ίσα-ίσα για τη μυρωδιά. Ένα κομματάκι βούτυρο μέσα στο τηγάνι, εδώ. Θα μας βολέψει πάρα πολύ. Και τώρα, μόλις πάρει ωραίο χρώμα το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο, ήρθε η ώρα να σβήσουμε το τηγάνι μας με λίγο χυμό πορτοκάλι. Εδώ. Λίγο μπουκοβό. Γιατί θέλουμε να γίνει λίγο spicy η σάλτσα μας. Και λίγο παραπάνω να βάλετε, δεν πειράζει. Θα βάλω λίγο παραπάνω. Ξέρετε πόσο spicy το θέλετε. Και να σας πω ότι χρησιμοποιώ κρέμα βαλσάμικο πανζαφυρόπουλος που παράγεται από συμπυκνωμένο μοσταφιλιόν χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Θα ρίξουμε αρκετή ποσότητα, γιατί είναι μία σάλτσα με κρέμα βαλσάμικο και πορτοκάλι. Εδώ. Τέλεια. Και κοιτάξτε εδώ. Ανακατεύουμε. Πάμε δίπλα, αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά. Πολύ χαμηλή φωτιά, εδώ. Και όση ώρα κάνει να δέσει η σάλτσα μας, θα ρίξουμε μέσα και τα καρότα να τα γλασάρουμε. Πολύ απλά, με την ίδια σάλτσα θα γλασάρουμε και τα καρότα μας και θα είναι και η σάλτσα που θα σερβίρουμε το κρέας μας. Πώς σας φάνηκε η ιδέα? Τέλεια. Φυσικά δεν έχουμε ρίξει καθόλου ένα το πίπερο, θα ρίξουμε τώρα. Πιπεράκι. Αλάτι. Και σε 3 λεπτάκια θα είναι έτοιμα μαζί με τη σάλτσα μας. Τώρα, όσο ώρα ψήνουν τα καρότα, τελευταία γαρνιτούρα, πατάτες. Θα πάρω και θα τις κόψω απλά εδώ, στα πλάγια, όπως είναι. Βλέπετε, έτσι όπως είναι η πατάτα δεν κόβω στη μέση. Κόβω τη μία ακρούλα, την άλλη ακρούλα και στη μέση. Βουαλά. Λαδάκι. Εδώ. Γιατί δεν βάζουμε βούτυρο, γιατί θα πάρει χρώμα και θα κάψει τις πατάτες μας. Και έτσι όπως είναι, μόνο από την πλευρά που κόψαμε, θα ρίξουμε τις πατάτες μέσα. Εδώ. Μόνο από τη μεριά σερβίρουμε, δεν θέλουμε να ψηθεί η φλούδα. Θέλουμε μόνο η μεριά που θα σερβίρουμε να πάρει ωραίο χρώμα, σεξι. Οπότε προσεκτικά τις ρίχνουμε μέσα. Τέλειες. Αλάτι πιπέρι δεν έριξα εδώ. Θα ρίξω λίγο αλάτι. Λίγο πιπέρι. Και βέβαια τα ωραία μας μυρωδικά. Τι θέλουμε? Μαράκι βέβαια. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο ρίγανη, γιατί μας αρέσει. Ρίχνουμε μέσα. Εδώ. Και ίσα ίσα θέλουμε να ζεστάνουμε τις πατάτες και να πάρουν ένα ωραίο χρώμα από τη μία πλευρά. Εδώ. Τέλεια. Ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Σβήνω το μάτι από τα καρότα και θα κόψουμε ωραίες φέτες στα γιάτα την μπριζόλα μας. Κοιτάξτε εδώ. Είναι ψημένη στην εντέλεια. Όπως βλέπετε, δεν χρειάζεται καν να πιέσω το μαχαίρι μου, γιατί η μπριζόλα κόβεται σαν βουτυράκι. Όταν δεν την παραψήσουμε, η μπριζόλα παραμένει πάρα πολύ ζουμερή. Εδώ. Θα πάρω την μπριζόλα που έχω κόψει υπέροχη ταγιάτα. Κοιτάξτε εδώ. Βάζω στο πιάτο, πολύ όμορφα. Καροτάκια. Υπέροχα, γλασαρισμένα, εδώ. Θα βάλω από δίπλα. Λίγα καροτάκια, λίγες πατατούλες και μία υπέροχη σάλτσα είναι αρκετά. Και δεν χρειάζεται να βάλετε τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Πατατούλες είναι εδώ. Το μόνο που θα κάνω είναι τελευταία στιγμή να ρίξω πάλι
μία μικρή κουταλιά βουτυράκι εδώ. Ίσα-ίσα για να γυαλίσουν οι πατάτες. Και θυμάστε, δεν είχα ανακατέψει καθόλου τις πατάτες τόση ώρα και άφησα να πάρουν μόνο ωραίο χρώμα από τη μία πλευρά. Βλέπετε πόσο ωραίες που γίνανε. Τέλεια. Το βουτυράκι ίσα-ίσα θα αρωματίσει τις πατάτες. Εδώ. Και έτοιμες κι αυτές για να σερβιριστούν. Εδώ. Τις κάναμε σαν οφτές πατατούλες, τις κλασικές, κριτικές, τις πολύ ωραίες. Δεν θα βάλω πολύ, γαρνιτούρα. Περίπου 80-100 γραμμάρια. Και βέβαια, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ρίξουμε αυτή την υπέροχη σάλτσα που ετοιμάσαμε. Κοιτάξτε εδώ. Είναι σαν demi-glass. Σάλτσα με κρέμα βαλσάμικο και πορτοκάλι. Παναγία μου. Και θα πάει πάνω απ' όλα καρότα, πατάτες, κρεατάκι. Όλα είναι τέλεια. Και ίσα-ίσα λίγα μυρωδικά να ρίξουμε από πάνω για την ομορφιά του πιάτου. Και βουαλά. Για το ribeye με γλυκόξινη σάλτσα, χωρίζουμε προσεκτικά το καθαρό κομμάτι του μοσχαριού από τα παϊδάκια και το κόβουμε σε φέτες. Βάζουμε αλάτι, πιπέρι και πασπαλίζουμε με ελαιόλαδο. Ψήνουμε σε τηγάνι και από τις δύο πλευρές και προσθέτουμε το βούτυρο, το σκόρδο, θυμάρι και δενδρολίβανο. Για τη σάλτσα, ρίχνουμε ψιλοκομμένο το κρεμμύδι και το σκόρδο σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε θυμάρι, βούτυρο και σοτάρουμε μέχρι να καραμελώσει το κρεμμύδι. Σβήνουμε με χυμό πορτοκάλι και προσθέτουμε το μπούκοβο, την κρέμα βαλσάμικο, τα καρότα κομμένα στη μέση, αλάτι και πιπέρι. Σιγομαγειρεύουμε για 2-3 λεπτά. Για τη γαρνιτούρα, βάζουμε τις πατάτες κομμένες στη μέση σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, θυμάρι, ρίγανη, το βούτυρο και ψήνουμε για 1-2 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα. Κόβουμε τις μπριζόλες σε λεπτές φέτες και σερβίρουμε με τα καρότα, τις πατάτες, τη σάλτσα και θυμάρι. Και ήρθε η ώρα που νομίζω ότι πραγματικά όλοι ζηλεύετε, γιατί θα δοκιμάσω αυτή την υπέροχη μπριζόλα. Θέλω να δείτε ότι ακόμα κρατάει το υπέροχο χρώμα το κρέας μου, γιατί είναι ψημένο σωστά, δεν είναι ομό, είναι ψημένο μέτριο. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Και είναι λουκούμι, το ξέρω, είναι πεντανόστιμο και η γλυκόξινη σάλτσα που έχουμε κάνει από πάνω είναι φανταστική. Αλλά θα το επιβεβαιώσω, Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Καροτάκι, όπως σας είπα, δεν χρειάζεται να ψήσετε παραπάνω, πρέπει να τραγανίζει. Και οι πατατούλες, Παναγία μου. Λουκουμάκι. Ένα φαγητό που όλοι θα νομίζουν πως πραγματικά το έχετε φτιάξει με τις ώρες. Το φτιάξαμε σε 0 χρόνο και με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πραγματικά τι άλλο να κάνω σε αυτή την εκπομπή. Σας τα δίνω όλα.